Όλοι ξέρουν, συζητάνε για κάτι παιδιά που τους λείπει το χαμόγελο. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια. Ας ενωθούμε και ας δώσουμε ό,τι μπορούμε. Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέγεται το χαμόγελο του παιδιού. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε. Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε. Ανδρέας Γιαννόπουλος. Και 29 χρόνια μετά η επιθυμία αυτή όχι μόνο είναι ζωντανή, όχι μόνο έχει πάρει σάρκα και οστά, αλλά μετράει στο δυναμικό της και πολλές οικογένειες και πολλά παιδιά τα οποία έχει βοηθήσει. 29 χρόνια μετά λοιπόν το χαμόγελο του παιδιού είναι εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, ειδικότερα και το τονίζω ειδικότερα στην Κρήτη, που υπάρχει μια αγάπη ιδιαίτερη. Ξέρετε, οι κριτικοί όταν σε εμπιστευτούν, προσπαθούν να είναι και να σε αγκαλιάζουν. Και αυτό το έχω εισπράξει πάρα πολύ και εγώ, που ερχόμαστε από την Αθήνα και στην Κρήτη κάποιες φορές, αλλά και το χαμόγελο του παιδιού που σε όλους τους νομούς λειτουργεί και προσπαθεί να δώσει λύσεις 29 χρόνια σε όλη την Ελλάδα και κάποια αρκετά χρόνια και στην Κρήτη. 29 χρόνια λοιπόν μετά, πόσα παιδιά, πόσες οικογένειες, διάβαζα έτσι εδώ τα στοιχεία, περισσότερα από 2.200.000 παιδιά και οικογένειες έχουν βρει ανακούφιση, έχουν βρει μια ζεστή αγκαλιά στο χαμόγελο του παιδιού, κύριε Γιαννόπουλε, και αυτό είναι σπουδαίο. Είναι τεράστια τα νούμερα, βέβαια, τα πολύ έντονα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, γιατί δεν είναι μόνο οι κλήσεις στα 5 εκατομμύρια που λάβαμε, γιατί μέσα σε αυτές τις κλήσεις είναι και κλήσεις κάποιων παιδιών που τηλεφωνούν για να ζητήσουν συμβουλές, γονιών, καθηγητών και άλλων που θέλουν να πάνω από 5 εκατομμύρια κλήσεις, κύριε Γιαννόπουλε, έτσι, πάνω ακριβώς από 5 εκατομμύρια σε αυτά τα χρόνια. Το κυριότερο όμως είναι 370 περίπου χιλιάδες προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν και προβλήματα που έχουν να κάνουν πολύ σοβαρά. Να σας πω μόνο αυτό που μας έχει συγκλονίσει. Το τελευταίο χρόνο αντιμετωπίσαμε 700 αυτοκτονικούς ιδεασμούς. Που σε κάποιες περιπτώσεις είχαν προχωρήσει, είχαν πάρει φάρμακα για προκειμένου να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Πρέπει να πω επίσης, για να καταδείξουμε ότι το χαμόγελο δεν είναι μόνο του σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζει κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς, στους θεσμούς μάλλον του κράτους, όπως οι μονάδες μας, τα ασθενοφόρα μας στην Κρήτη και αλλού και σε άλλες περιπτώσεις που προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι, αλλά μέσω θεσμικής διαδικασίας. Πρέπει να πούμε όμως ότι αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας σε 150 περιπτώσεις από τις 700, που ήταν ο κίνδυνος της ζωής ήταν άμεσος, εμείς απλώς θα κάναμε ευχές. Άρα λοιπόν η σύμπραξη δυνάμεων και αυτή η ένωση που έγραφε ο μικρός στο τέλος του ημερολογίου του, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε, είναι κάτι που γίνεται πραγματικότητα. Αλλά με ανθρώπους που νοιάζονται και που οι γενικότεροι αυτοί που λέμε οι Έλληνες οι BIP, η Ελλάδα οι BIP, δεν είναι έτσι. Το χαμόγελο του παιδιού αποδεικνύει ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έχουν διάθεση να κάνουν πράγματα, αλλά καμιά φορά φοβούνται να πούν ότι κάνουν, γιατί θα σου πούν γιατί το κάνουν, λέει. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία περίεργη. Άρα λοιπόν, δώσαμε ένα στίγμα, κάναμε μια κουλτούρα, 24 ώρες, 24 ώρες όλη την Ελλάδα λειτουργούμε. Έχουμε γίνει κέντρο αναφοράς για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για τις αρχές, αστυνομία, εισαγγελία. Το ΕΚΑΒ μας καλεί και μάλιστα οι δύο μονάδες, οι μοναδικές στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι ευνολογικές, γιατί μέχρι πρώτη τα παιδιά παθαίνανε κεφαλικές βλάβες από την κακή διακομιδή. Και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μπορούμε να πούμε ότι σώσαμε παιδιά, κυριολεκτικά όμως, όχι αν δεν είμαστε εμείς μπορεί να σωζόντουσαν τα παιδιά και σώθηκαν επειδή έτυχε να γίνει κάτι. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι να πω κάτι το οποίο απέφευγα συνήθως να λέω πολύ βαρύγδουπα πράγματα, γιατί υπάρχει μια σύνεση σε όλους εμάς εδώ. Είναι ένα θαύμα αυτό. Ένα θαύμα το οποίο οφείλεται στο καλό υλικό που έχει αυτή η χώρα,
οφείλεται στην ιδέα ενός παιδιού, οφείλεται στη δουλειά την πολύ που κάνουμε, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν, οφείλεται στην επικοινωνία που έχουμε κυρίως με τα περιφερειακά μέσα με εσάς, για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες γύρω από θέματα πρόληψης, γιατί δεν πουλάει πρόληψη αυτό τον καιρό, πουλάει μόνο η καταστροφή. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο ακόμη υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, μία στη Μύκονο και μία στην Θεσσαλονίκη, εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία, γιατί κάποιοι πολίτες μίλησαν στο 1056 και εμείς βρήκαμε πλέον και μιλάμε με τους αστυνομικούς διευθυντές ή στο Ηράκλειο με το Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ανηλίκων και στην Πάτρα και στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πλέον εξιχνιάζονται υποθέσεις που στο παρελθόν πήγαιναν στο αρχείο. Αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και άλματα πρόοδου. Θέλω να πω ότι, αν θυμηθείτε, στην αρχή που ξεκίνησε το χαμόγελο του παιδιού και τώρα, έτσι διαχρονικά, κάθε χρόνο κάτι γίνεται βήμα-βήμα, είτε ως προς τη συνεργασία των φορέων που απαιτείται, είτε ως και προς η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει και μιλάει περισσότερο. Είναι ακριβώς, κάτι το οποίο κερδίθηκε, χτίστηκε σιγά-σιγά. Ακριβώς. Ειδικότερα η Κρήτη που ήταν κλειστή κοινωνία. Είναι κλειστή κοινωνία σε θέματα ταμπού κλπ. Πρέπει να το πούμε, γιατί επειδή μας εμπιστεύονται οι κριτικοί και μας τηλεφωνούν πλέον και μας μοιράζονται μαζί μας πράγματα, πρέπει να σου πούμε ότι ναι, εδώ είμαστε. Μην τα κρατάμε κρυμμένα κάτω από το χαλί τα θέματα ή στη γειτονιά ή στο χωριό. Και γίνεται τώρα αυτή η κίνηση, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αλλά ξέρετε, πήγαιναν χαμένα. Σήμερα ήμουνα με τους αγγελείς ανηλίκων Αθηνών και τους είπα, εμείς έχουμε σταματήσει να στέλνουμε πλέον αναφορές στην εισαγγελία. Γιατί η εισαγγελία στέλνει σε κάποιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες θα βρουν κάποιον αξιωματικό που μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος και έτσι χάνεται η ποιότητα της διαδικασίας. Τώρα λοιπόν εμείς ενημερώνουμε κατευθείαν την ηγεσία, τέλος πάντων, την τοπική ηγεσία της αστυνομίας, προκειμένου να αναθέσουν σε κάποιους εξειδικευμένους ανθρώπους που έχουν γνώσεις για να εξιχνιάσουν τέτοιες υποθέσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε, το λέω αυτό, το αναφέρω γιατί μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά, ο χρόνος όμως είναι αμήλικτος, να πούμε ότι έχουμε βρει λύσεις μαζί με την κοινωνία. Έχουμε δημιουργήσει κουλτούρα στην κοινωνία προκειμένου να είναι συμμέτοχοι στο καλό. Και να συμμετέχουν στην καθημερινότητα και να συμμετέχουν. Και μ' αρέσει αυτό που λέτε, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί δεν είναι ωραίο να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε η κακή ελληνική κοινωνία αυτή για όλα τα δεινά και η δικιά μας η κακή κουλτούρα ή το δικό μας το κλειστό το σύστημα, έτσι ενδεχομένως στην Κρήτη. Ο κόσμος μπορεί και θέλει να βοηθήσει. Και όταν βρίσκει το δρόμο και τη σωστή πληροφόρηση και ένα οργανισμό όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, θα πάρει τηλέφωνο, θα πει ότι κάτι συμβαίνει ακόμα και δίπλα μου. Θα το πει. Αυτή είναι η συνταγή. Όπως και η μαμά φτιάχνει το ωραίο φαγητό που λέει «Μα και εγώ το κάνω, λύνουν τα ίδια υλικά, αλλά δεν έχει την κατάλληλη αίσθηση, την νοστιμιά ή το αποτέλεσμα αυτό που έχει». Έτσι και εδώ είναι μια συνταγή που λειτουργεί. Τα παιδιά τηλεφωνούν πλέον, μας παίρνουν τηλέφωνο, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να σας ρωτήσω, έτσι να τολμήσω να ρωτήσω, γιατί η τηλεφωνική γραμμή είναι γνωστή. Ο κόσμος, τι ηλικίες, ποιες είναι οι μικρότερες ηλικίες που μπορεί να σας έχουν πάρει τηλέφωνο σε παιδιά? 6-7 χρονών και κυρίως έφηβοι και έφηβες. Που είναι ο κυρίως όγκος των τηλεφωνημάτων γίνεται από έφηβους. Αλλά ακόμη και το 6χρονο που παίρνει να ζητήσει να γίνει φίλη με την ψυχολόγο, γιατί οι γονείς του είναι με τον αδερφό που είναι βαριά άρρωστος και δεν έχει χρόνο, δεν έχω χρόνο για εκείνον. Δεν είναι μόνο οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Είναι αυτό που λέτε τώρα, ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Πολλές φορές μέσα σε μια οικογένεια μπορεί κάποιο πρόβλημα να έχει κάνει τους γονείς, οι οποίοι μπορεί να μην το θέλουν, δεν το θέλουν να παραμελήσουν ένα μέλος της οικογένειας, αλλά ένα μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί ενδεχομένως να έχει αφήσει στην άκρη ένα μέλος της οικογένειας το οποίο νιώθει παραμελημένο. Βρίσκει και αυτό λοιπόν στήριξη. Και είναι ωραίο το παράδειγμα που είπατε. Και ένα χαριτωμένο. Για να μην μαυρίζουμε την ψυχή μας συνέχεια, είναι ότι ένα αγοράκι περίπου αυτή την ηλικία μας πήρε τηλέφωνο και λέει, πήρα να καταγγείλω, επειδή ήταν ένα σπότ που πεζόταν στην τηλεόραση, ναι, να καταγγείλω μια κακοποίηση. Έτσι μεγαλίστηκα. Όταν ρώτησε λοιπόν η ψυχολόγος ποιος κακοποιεί ποιον, η αδερφή μου κακοποιεί εμένα και τη μητέρα μου και δεν μας αφήνει να βλέπουμε τα προγράμματα που θέλουμε στην τηλεόραση. Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου? 3 χρονών. Το πρώτο που θα κάνεις είναι να γελάσεις. Γιατί κακοποιεί η 3χρονη λοιπόν αδερφή και τους δύο. Όταν όμως άκουσε
από την ψυχολόγο, δεν γέλασε, γιατί το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι να χαμογελάσει, να το ευχαριστηθεί, έτσι όπως το λέει ο μικρός. Επειδή δεν γέλασε λοιπόν και είπε αυτά που έλεγε και η μαμά του, ότι είναι μικρή, έχει πρόβλημα, δέχτηκε λοιπόν ότι το χαμόγελο του παιδί το οποίο εμπιστεύεται, του λέει τα ίδια πράγματα που λέει και η μαμά. Άρα αυτό είναι τελικά. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό, αυτό που έχετε καταφέρει. Ακόμα και αυτό το παιδί λοιπόν να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει αυτό το χαριτωμένο που ακούγεται σε εμάς, αλλά το ίδιο κάτι πολύ μεγάλο που είχε στο μυαλό του, αναζητούσε μία απάντηση και μία στήριξη. Και αυτό είναι το ωραίο. Πάντως, θέλω... Ναι, πείτε κύριε Γιαννόπουλε. Πρέπει να πούμε επίσης την τεράστια προσπάθεια που γίνεται με την εκπαίδευση πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια, μια κινητοποίηση τεράστια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και άφησε αποτύπωμα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη με τον Οδυσσέα, το κινητό εργαστήριο, μαζί με τις μονάδες προληπτικές. Είναι έργα τα οποία αφήνουν και δουλειά, την οποία αφήνουν αποτύπωμα και γνώση και επιστημονικότητα. Να είναι καλά οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, αλλά και της εκπαίδευσης. Όλη αυτή η περιοδία που κάναμε στους κινηματογράφους για τον μπούλινγκ με τις σκέψεις της Νεφέλης. Ξέρετε πόσα παιδιά τηλεφώνησαν μετά από εκεί. Πόσο οι εκπαιδευτικοί άκουσαν για πρώτη φορά τα παιδιά να μιλάνε. Θέλω να πω και τον λέω ότι αξιοποιούμε πράγματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών και των ενηλίκων. Βλέπετε, αυτό είναι που... Βλέπετε αυτά τα χρόνια, τα 29 χρόνια, κύριε Γιαννόπουλε, να έρχονται συνεχώς νέα προβλήματα στο προσκήνιο. Τι θέλω να πω, το bullying πριν μερικά χρόνια, ίσως δεν το αναγνωρίζαμε κιόλας, όχι ότι δεν υπήρχε, ίσως υπήρχε σε άλλο βαθμό, πολλές είναι οι αιτίες που μπορεί να το βλέπουμε τώρα μεγεθυμένο, αλλά είναι ένα καινούριο δεδομένο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι καινούριο, είναι η ποιότητα που έχει αλλάξει πλέον. Δεν το αναγνωρίζαμε ποιότητα, ίσως παλαιότερα. Δεν ξέρω όταν είναι μεταξύ φίλων, δεν είναι αυτό που είναι κάτι που περιμένεις. Και καμιά φορά γινόταν με άγριο τρόπο. Πρέπει να πούμε βέβαια, γιατί εδώ πάλι χρειάζεται, ότι τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση των αρμοδίων υπουργείων. Άτυπη συνάντηση, προσέξτε το, αυτό έχει σημασία. Χωρίς κάμερες. Προκειμένου να προτείνουμε για μια ακόμη φορά τις λύσεις που δεν είναι καταστολή. Δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα panic button και έρχεται η αστυνομία και σώζει την κατάσταση. Δεν είναι αυτό. Είναι από το σχολείο, είναι από την οικογένεια, είναι από την παρέμβαση, είναι από την πρόληψη, είναι από όλα αυτά. Και επειδή το χαμόγελο του παιδιού έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία για το bullying στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διοργανώνουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Συνάντηση, τον αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να δώσουμε τις λύσεις που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, άλλες χώρες έχουν πετύχει, να δώσουμε λύσεις από την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές που χάρη στη σύμπραξη δυνάμεων είχαμε αποτέλεσμα. Γιατί το να καταδεικνύουμε τα προβλήματα συνέχεια και συνέχεια όταν πεθαίνει ένα παιδί, όταν χτυπάει ένα παιδί, όταν γίνεται κάτι άσχημο, όχι, είναι σημαντικό μεν, αλλά δεν φτάνει, γιατί πρέπει κάποιοι δεν είναι το πρόβλημα να τρέξουν. Μιλάμε ακριβώς τώρα για την πρόληψη και τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη. Τώρα, να τολμήσω να ρωτήσω, κύριε Γιαννόπουλε, ξέρετε, το στοιχείο της Κρήτης. Τι είναι εκείνο το οποίο κρατάτε εσείς σε ό,τι έχει να κάνει? Είναι όπως όλη την Ελλάδα και η Κρήτη έχει τα σημαντικά, έτσι, τα προβλήματα, τα θέματα, στην κακοποίηση, η βία. Ξέρετε ότι υπάρχει μια δράση έντονης διαδικασίας μέσα σε ανθρώπους. Εύκολα οξύθυμοι κάποιοι άνθρωποι, αλλά δεν θα καταδικάσουμε μια περιοχή επειδή υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, και δεν σημαίνει ότι μια περιοχή που έχει περισσότερες κλίσεις, αναφορές, έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Απλά κάποιοι άνθρωποι μιλάνε περισσότερο, κάποιοι μιλάνε λιγότερο. Έτσι έχουμε αποφύγει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να στιγματίζουμε, να αφήνουμε να στιγματίζονται περιοχές επειδή υπάρχουν κάποια θέματα εκεί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή αυτή την ημέρα, την αυριανή ημέρα για τα 29 χρόνια τα οποία συμπληρώνει το χαμόγελο του παιδιού. Εύχομαι πολλά πολλά χρόνια ακόμα με την ίδια δράση, την ίδια πλούσια δράση, να μας κάνετε υπερήφανους και σας ευχαριστούμε πολύ. Το χαμόγελο του παιδιού δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στην ελληνική κοινωνία και στα παιδιά. Πρέπει όλοι σας, όλοι μας, να το προστατεύσουμε και να παραμείνει να είναι το κέντρο αναφοράς όλων για οτιδήποτε χρειάζονται τα παιδιά μας. Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.